Μπορεί μέχρι στιγμής η τουριστική κίνηση να μην θυμίζει τις παλιές καλές προ-κορονοϊού εποχές. Αυτό όμως δεν εξομαλύνει το μεγάλο πρόβλημα της Κέρκυρας, το κυκλοφοριακό. Ειδικότερα η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης από τους περιφερειακούς δρόμους του νησιού αποτελεί πονοκέφαλο για τους οδηγούς των Γιουταχή, ενώ οι θέσεις στάθμευσης είναι δυσεύρετες. Υπάρχει πάρκινγκ. Δεν υπάρχει να φροντίσουν για πάρκινγκ να κάνουν. Διαφορετικά θα χάσουμε τον τουρισμό. Πόση ώρα σας παίρνει να παρκάρετε? Δεν μπορούμε να παρκάρουμε ούτε στο κεντρικό ούτε σε πάρκινγκ. Προσπαθούμε να βρούμε πάρκινγκ και τα αφήνουμε εκτός πόλεως. Με το ζόρι. Στην πιάτσα δεν πλησιάζει, στο Σαρόκο. Αλλά λόγω της κίνησης καθόμαστε και μπορούμε να παρκάρουμε. Αν ήταν φυσιολογικά τα πράγματα, πουθενά δεν μπορείς να παρκάρεις. Άρα, πάντως, ακόμα και τώρα όμως ταλαιπωρείστε στην τροφοδοσία να καθίσετε κάπου να βρείτε μια θέση. Σίγουρα. Παντού δυσκολευόμαστε. Παντού δεν μας αφήνουν. Δηλαδή, μπορεί να φας πρόστιμο όπου θέλεις. Δεν μπορείς να έχεις το χώρο σου πουθενά. Ό,τι ώρα και να είναι της ημέρας. Η πόλη, το πάρκινγκ είναι δράμα. Έχει πολύ, ναι. Παιδεύεστε καθημερινά με το κυκλοφοριακό? Κάθε μέρα, γιατί από εδώ περνάω συνέχεια και πάντα έχει κίνηση. Και όσον αφορά το πάρκινγκ, πάτε στην πόλη και πώς είναι τα πράγματα? Δεν βρίσκεις ποτέ. Πόση ώρα δηλαδή μπορεί να ψάχνετε? Και μισή ώρα. Πατήρες οδηγός που είμαι, σε σχολικό εργάζομαι, καλά είναι, δεν είναι. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει. Ταλαιπωρία δηλαδή για εσάς που να κάνετε δουλειά? Ναι, πολύ μεγάλη. Και κάτι που δημιουργεί και προβλήματα και με τους πολίτες και με εσάς, φαντάζομαι, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Γκρίνιες πολλές. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι η κυρία Δήμαρχος. Και πιστεύετε τώρα που θα έρθουν τουρίστες, αν έχει χειρότερα τον άλλο μήνα που θα έχουμε λίγο? Πολύ χειρότερα. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση. Πιο δύσκολο πάρκινγκ. Δεν λείπει και οι πολίτες που πλέον έχουν επιλέξει να κινούνται όσο το δυνατόν περισσότερο με τη μηχανή, καθώς οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο πολλές φορές δημιουργούν πρόβλημα στην εξυπηρέτησή τους. Μηχανάκι δεν γίνεται δουλειά. Γι' αυτό σας λέω τη μηχανή, φαντάζομαι έχετε απευθύνσει στην πόλη με το αμάξι. Δεν γίνεται με αμάξι στην πόλη, μονάχα με μηχανάκι. Πόση ώρα σας παίρνει ακόμα για τη μηχανή παραπάνω λόγω του κυκλοφοριακού να ταλαιπωρήσετε δηλαδή? Πώς? Με τη μηχανή όχι τόσο, με το αμάξι πάρα πολύ. Με το αμάξι πάρα πολύ. Οδηγεί η Κέρκυρα έτσι όπως είναι, δηλαδή τους πολίτες να παίρνουν μηχανή πλέον, έτσι, και όχι αμάξι? Οπωσδήποτε, αλλά να μπορούμε να μπαίνουμε στην πόλη. Γιατί παντού γράφουν. Μπορεί οι μόνιμοι κάτοικοι της Κέρκυρας να έχουν συνηθίσει αυτό το πρόβλημα και να το βλέπουν σχετικά σε μια έπια μορφή. Όμως, στα μάτια ενός πολίτη από άλλη πόλη της Ελλάδας που έρχεται για διακοπές εδώ, η Κέρκυρα παίρνει κακό βαθμό. Εγώ διακοπές είμαι εδώ, από Θεσσαλονίκη είμαι. Πώς σας φαίνεται όμως η κυκλοφορία εδώ πέρα στην Κέρκυρα? Χάλια. Μικρή δρόμη, στενή. Τρέχουν πολύ. Και πάρκινγκ βρίσκεται? Όχι. Ούτε με το μηχανάκι.